Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Βαλερά. Είμαι ζωγράφος και ποιήτρια. Η δημιουργία υπάρχει στη ζωή μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Πάντα αναρωτιόμουν τι είναι αυτό που με ώθησε να γίνω καλλιτέχνηδα. Και μέσα από την ζωγραφική μου συνειδητοποίησα πως πέρα από το ταλέντο και την αντίληψη, καθοριστικό ρόλο παίζουν και πολλές ανάγκες. Κάποιοι άνθρωποι έχουμε πιο πολλές ανάγκες. Την τέχνη την αντιλαμβάνομαι ως θεία ενέργεια που επιτρέπει στους ανθρώπους να επικοινωνήσουν σε άλλα διανοητικά πεδία. Η τέχνη για μένα γεννιέται εκεί που κάτι αποτυπώνεται από τα βάθη του εαυτού και αγγίζει τους αναγνώστες του. Δεν έχει σημασία τι ακριβώς συναισθήματα προκαλεί. Θεωρώ όμως πως πρέπει να υπάρχει σημείο συνάντησης και επικοινωνίας του καλλιτέχνη με το κοινό του, ακόμα και υποσυνείδητη. Η τέχνη για μένα είναι αναγκαίο αγαθό. Εκτονώνει και ημερεύει την ψυχή μου. Μέσα από την ζωγραφική και την ποίησή μου, έμαθα να παρατηρώ καλύτερα τον εαυτό μου και μπορώ να πω πως τον μαθαίνω συνεχώς, αποκαλύπτοντας πτυχές που αγνοούσα την ύπαρξή τους. Η τεχνοτροπία, τα χρώματα και οι θεματολογίες που επιλέγω είναι ξεκάθαρα ένας εξαγνισμός, μία επίγνωση και έπειτα κάθαρση. Σχεδόν ποτέ δεν γνωρίζω από την αρχή γιατί επιλέγω αυτό που κάνω. Απλά ακολουθώ την ροή και την ανάγκη να το κάνω. Έπειτα έρχονται οι απαντήσεις. Μέσα από την τέχνη μαθαίνω πώς να είμαι η αλήθεια μου. Πώς να είμαι πρώτα απ' όλα ειλικρινής με τον εαυτό μου. Να εμπιστεύομαι τις αισθήσεις μου και να ακούω τις ανάγκες μου. Τα πάντα για μένα αποτελούν πηγή έμπνευσης. Από την ομορφιά ενός τοπίου μέχρι και την ασχήμια μιας πόλης. Μία λέξη, ένα τραγούδι, μία μελωδία, μία κατάσταση, ένα γεγονός. Όλα έχουν να σου διηγηθούν κάτι. Και ανάλογα με την εσωτερική ανάγκη, όπου αυτή μπορεί να μην είναι και συνειδητή, προφανώς θα εστιάσω εκεί που γίνεται ο αντικατοπτρισμός. Μέσα από τη δουλειά μου προσιλώνομαι στην κατάφαση της ζωής. Αυτήν θέλω και να περάσω. Εστιάζω την προσοχή μου στο φωτεινό κομμάτι των πραγμάτων. Βέβαια αυτό δεν είναι πάντα ή σχεδόν ποτέ εύκολο. Τα δαιμόνια άγρυπνα καραδοκούν και οι εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις σου απορροφούν όλη την ενέργεια και πρέπει ξανά και ξανά να σηκωθείς. Όταν βρίσκομαι σε μια τέτοια ψυχική και σωματική φόρτιση, απλά την εκμεταλλεύομαι. Εκμεταλλεύομαι τους προσωπικούς μου δαίμονες και δημιουργώ. Και πάλι εστιάζω στην φωτεινή πλευρά των πραγμάτων. Και από εκεί αντλώ ενέργεια, αντλώ ζωή. Thank you.